Σας, κύριε Πρεδίκη, τι λέτε, αφού καταλάβατε τι έγινε χθες, δώστε μας σε σειρά, συνοπτικά, αυτούς που ευθύνονται. Και κατά, αν διοριστεί αυτός ο ποινικός ανακριτής, ποιος πρέπει να τρέξει πρώτη. Όλους. Ναι, γίνεται λίγο πιο έτσι, επεξηγηματικός. Είναι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Αλλά και κυρίως πρέπει να ψάξουμε. Ακούγοντας χθες τους αρμόδιους να μιλάνε. Καταρχήν να σας πω ότι έχω μία αντίρρηση, και θα την πω έτσι ευθαρσώς, σε αυτό που λέτε έπρεπε, και το λένε και άλλοι, γιατί το είπε και η κυρία Νίτα Δημητρίου προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας, έπρεπε να συμβεί αυτό με τα κρούσματα για να εμφανιστεί. Αυτή η ιστορία εμφανίστηκε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή είναι προσβολή και στους δημοσιογράφους που ασχολήθηκαν. Μέχρι και αγωγή κατά εφημερίδα έκαμε η εταιρεία Σύμπρας, γιατί είχε κάνει παρουσίαση των θεμάτων και από βουλευτές. Και εγώ έχω ένα φάκελο τόσο για αυτή την ιστορία. Ένα ιστορικό γράφει βιβλίο. Προσβολή ήταν και το θέμα μες πρωτογραφίσεις, κύριε Πρεδίκη, που είχαμε ασχοληθεί. Εγώ λέω ότι όταν γίνεται κάτι. Όχι, και εσείς ασχοληθήκατε. Που δημιουργεί. Ναι, και ο πολίτης ασχολήθηκε με Σύμπρα. Όταν ήσασταν εσείς εκεί πέρα πολλές φορές. Άλλο και λέω, η σημερινή και ο φιλελεύθερος. Όλα αυτά ξαναυπόθηκαν. Δηλαδή, θεωρείτε ότι τώρα αν δεν είχαμε τα κρούσματα και τους. Μπορεί να σας πω ότι έγινε και με τα κρούσματα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το. Έπρεπε να είχαμε. Τα κρούσματα φάνηκαν με δήλωση στο Twitter του Υπουργού Υγείας που είπε ότι. Και σημαντικό αυτό και για μένα είναι ουσία εκεί πέρα. Ότι το να εμφανίζονται τόσα πολλά κρούσματα σε ένα σφαγείο της επαρχίας Λευκωσίας σημαίνει μαζική και σε μεγάλο βαθμό παραβίαση των κανόνων και των πρωτοκόλλων. Και βγαίνω εγώ πίσω και του λέω πρώτα απ' όλα πρέπει να πεις ποιο είναι αυτό το σφαγείο. Ναι. Και δεύτερον πρέπει να τον κυνηγήσεις ή δεν τον κυνηγάτε επειδή έχει πλάτες. Και δεν τον κυνηγάτε επειδή έχει πλάτες. Ζητούσατε και εσείς το όνομα επιτακτικά. Λοιπόν, το είπαν δύο ώρες μετά το όνομα του Σύπρα και μετά για τρεις ημέρες εγώ έλεγα έχει πλάτες μήπως γι' αυτό δεν τον κυνηγάτε. Έχει πλάτες μήπως και γι' αυτό δεν τον ελέγχετε. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία του ποιος έχει πλάτες. Ήρθε ο Γενικός Ελεγχτής στην Επιτροπή Ελέγχου την Πέμπτη. Την Πέμπτη, στην Επιτροπή Ελέγχου. Ναι, χθες. Και εκεί είπε για πρώτη. Όχι χθες, τότε. Και είπε ότι ξέρετε, μα για αυτή την υπόθεση σας τα λέω εγώ στην έκθεση. Ναι, σωστό. Ήταν πρόεδρος ευτυχώς η κυρία Χαραλαμπίδου και είπε να το συζητήσουμε τώρα το θέμα αμέσως, να μην περιμένει να γραφτεί. Και άνοιξε ευτυχώς. Ο ασκός του αιώλου. Και αρχίσαμε να συζητούμε τι είναι στη Σύπρα. Και έχω κι άλλα. Εδώ έχω κι άλλα σωρό πράγματα από μηνύματα και από καταγγελίες και υποθέσεις που τις ξαναψάχνουμε. Έχει γίνει αντιληπτή ιστορία και λέμε ψάχνουμε τώρα τις πλάτες. Ότι φαίνεται να είχε πλάτες, τώρα ψάχνουμε αυτές τις πλάτες. Αυτές οι πλάτες ήταν στα πλαίσια ήταν του ψαξίματος με τις πλάτες. Που ξεκινούμε από την κυρία, από τη σύζυγον του φυσικά, που ακόμα και χτες φάνηκε καθαρά ότι επενέβηκε σε μια διαδικασία. Που δεν επιτρεπόταν να επεμβεί. Δηλαδή, επειδή με ρωτούν κάποιοι, μα τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε, όπως ήρθε το φάξ ή το email, τι ήρθε η πληροφόρηση, να πει στο σύζυγο της, κοίταξε να δεις, αγαπημένη μου, δεν μπορώ εγώ να χειριστώ αυτή την υπόθεση. Πήγαινε σε κάποιον υπουργό, πήγαινε σε κάποια υπηρεσία. Έτσι που είπε. Όχι, του είπε, φώναξε τον αμέσως υφιστάμενο της και του είπε αυτή την υπόθεση, έλα πάρτη να τη χειριστείς. Και μάλιστα και ομολογήθηκε ότι την παρακολουθούσε κιόλα την υπόθεση αυτή. Ναι, ήταν αυτό δεν μπορεί να πει ότι εξαιρέθηκα. Ναι. Αυτό είναι και προηγούμενο που δεν ξέρετε. Πάμε να πάμε στον Ανδρέα Χασαπόπουλο. Για μένα το θέμα παραμένει το σοβαρό θέμα από την αρχή. Γιατί ο κύριος Πίπης, οι ιατρικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Υγείας ακόμα ελέγχονται και δεν έχουν δώσει απάντηση πώς μία επιχείρηση υψηλού κινδύνου για τον κορονοϊό δεν είχε τον απαραίτητο έλεγχο με αποτέλεσμα να εμφανιστούν 120 κρούσματα από αυτή την Σωστό. Ιστορία. Ναι. Και δεν τιμωρήθηκε αυτός ο κύριος ακόμα την ίδια ώρα που αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Τιμωρούνται άνθρωποι που περπατούν στον δρόμο χωρίς μάσκα. Τιμωρούνται οι λεμεσανοί και οι παππούδες. Δεν έχει επιβληθεί αυτό το πρόστιμο που είναι για ποιο πράγμα. Ευρώ. Για ποιο πράγμα. Για την παράνομη εργοδότηση. Ναι. Για το ότι ευθύνεται για αυτή την επιμόνηση. Ποιος τον τιμώρησε. Ναι. Εδώ τιμώρησαν μια επιχείρηση 8.000 ευρώ επειδή άφησε την ύφη των γραμμών να χορέψουν. Ούτε το τμήμα ανεπιθεώρησης εργασίας τον έλεγχε. Τον παραδέχτηκα δημόσια. Και αυτά συμβαίνουν σήμερα. Όχι συνέβηκαν πριν τρία χρόνια τα πολύ σοβαρά που περιγράφουμε εδώ πέρα με την επιταγή.